και όχι την κυριότητα του σπιτιού. Μια ολόκληρη περιπέτεια, μια γιαγιά 92 ετών. Φαίνεται ότι οι Έλληνες ή κάποιοι από τους συμπατριώτες μας σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Αμέσως μετά θα περάσουμε στον περιβόητο Βαγγέλη Καρατζάκη, ο άνθρωπος που κατηγορήθηκε ότι βίαζε και βέβαια για μια άλλη σωρία από απάτες αυτή τη στιγμή μετά την έρευνά μας βρίσκεται στις φυλακές της Λάρισας. Το επόμενο θέμα είναι τα κίτρινα. Ψυχαγωγικό, πολεμικό, ο δικός μας ανατοϊκός Σκοτσέζος χάνει το δρόμο για την Πρίστινα και βρίσκεται στην αγορά του Ρέντι. Το τι συνέβη θα το παρακολουθήσετε αμέσως μετά. Και θα περάσουμε στα Τέμπη, μια δικαίωση για την εκπομπή μας. Το προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής, θυμάστε την ληστεία του τρένου εκεί. Ιερείς και λαϊκοί παραπέμπονται στο εφετείο κακουργημάτων. Το σημαντικότερο, η έρευνα των πραγματογνωμόνων αποκαλύπτει ότι η κασέτα της εκπομπής μας, με την οποία παρακολουθήσαμε όλη τη ληστεία, ήταν πραγματική και βέβαια δεν ήταν προϊόν μοντάζ όπως ισχυρίστηκαν οι κατηγορούμενοι. Θα περάσουμε στο τελευταίο θέμα που είναι η μερίδα των ΤΕΙ Κοζάνης, ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον. Ο καθηγητής Κόνχιλ, ο ερευνητής βιολόγος από την Ουαλία, βρέθηκε εκεί. Για να σας θυμίσω ότι ο κύριος Ρότζερ Κόνχιλ είχε εμφανιστεί από την εκπομπή μας κατά τη διάρκεια του πολέμου και είχε επισημάνει τις επιπτώσεις από την ραδιενέργεια και τις διοξίνες λόγω του πολέμου. Όπως αποκαλύπτει, 10.000 τουλάχιστον νεκροί βάσει των στατιστικών στοιχείων θα υπάρχουν στα Βαλκάνια από τις βόμβες που έριχναν τα αεροπλάνα, τα ανατολικά αεροπλάνα πτωχευμένου ουρανίου. 10.000 νεκροί σε όλα τα Βαλκάνια, αλλά δυστυχώς, επαναλαμβάνω, πάντοτε βάσει των στατιστικών στοιχείων και στην Ελλάδα. Κοντά μου είναι ο κύριος Στέλιος Μπουναράς από τη Λάρισα, ο άνθρωπος που αγόρασε το διαμέρισμα και χρεώθηκε και μία γιαγιά 92 ετών. Αλλά είναι και ο ηθοποιός μας, ο κύριος Τσάκανος, ο οποίος είχε και εκείνος μια τέτοια εμπειρία στο παρελθόν. Περίπου ομοιοπαθής. Ομοιοπαθής περίπου. Συνδέουν αυτά. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά πάλι μαζί για το πρώτο θέμα της εκπομπής μας.